Έκανα λοιπόν νήξη και στην τοποθέτησή μου ότι αρκετοί άνθρωποι πιστεύω θα στεναχωρηθούν και αυτό υπονοούσα. Πάλι όχι προσωπικά τον κύριο Μιλουνά, αλλά άνθρωποι που είχαν αυτή τη σκέψη. Θεωρώ όμως ότι η ιστορία γράφεται με πράξεις και όχι με σκέψεις, ώστε κάποια στιγμή, και νομίζω για μένα η στιγμή, η χρονική στιγμή εννοώ, ήταν αυτή να πάρθει απόφαση. Και πήρα την απόφαση αυτή, με την οποία πιστεύω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα ως προς το μέλλον και την λειτουργία του Δήμου μας και του νησιού μας συνολικότερα. Πολύ φοβάμαι ότι οι συζητήσεις θα συνεχίζονται, αλλά στο τέλος δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα και αυτό θα είναι κάτι που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση για όλους μας και για το νησί μας θετικό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση για τον Καλύμνιο. Θα ήθελα να παραμένω λίγο στον Τρίτο Πόλο. Ο Τρίτος Πόλος δεν είναι ένα δημιούργημα των τελευταίων τριών ετών, είναι τουλάχιστον πέντε. Και από ό,τι είμαστε θέση να γνωρίζουμε εμείς ως ιστοσελίδα και λένε οι πληροφορίες μας, σας είχαν γίνει κρούσεις και πριν τις προηγούμενες εκλογές και τις είχατε απορρίψει. Τι σας κάνει, μάλλον γιατί απορρίψατε τις τότε κρούσεις που σας γίνανε και δέχεστε τώρα μετά από τρία χρόνια με τον κύριο Κυρίτση. Επειδή είπατε ότι δεν υπάρχει κάποιον ενδιαφέρον και δεν βλέπετε κάτι στο μέλλον. Και πριν πέντε χρόνια είχαν γίνει ήδη συζητήσεις και πριν τέσσερα χρόνια, δηλαδή πριν τις εκλογές του 2010. Και πάλι τις απορρίψατε. Τότε υπήρχε κάποιες παρατάξεις. Κρούσεις εννοείται για τη δημιουργία μιας άλλης παράταξης. Για κοινή είναι κάθοδο. Ναι, όλα τα πράγματα έχουν τη σημασία τους και την αξία τους ανάλογα με το πότε γίνονται, το πώς γίνονται και από ποιο προϋποθέσεις γίνονται. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να λέμε κάτι, έχει σημασία και πότε το λέμε και αν υπάρχει προοπτική τότε που το λέμε να γίνει. Το να γίνεται αναφορά, επειδή να μου γίνεται μια αναφορά ότι προτείνουμε αυτό, επειδή έγινε μια τυχαία συνέβρεση σε μια εκδήλωση δύο μήνες πριν τις εκλογές, δεν το θεωρώ ότι ήταν πρόταση η οποία ήταν σοβαρή και έστεκε και να έχει προοπτικές. Προοπτική έχει κάτι το οποίο ξεκινάει από κάτω, με αναλυτική κουβέντα συζήτηση και φτάνει στον τελικό στόχο και όχι μόνο με τυχαίες κινήσεις και αποσπασματικές. Δηλαδή, ναι. Η πρώτη επίσημη πρόταση είναι από τον κύριο Κυρίτση. Έτσι όπως καταλαβαίνω. Επίσημη πρόταση με την έννοια της συνεργασίας εν ώψη των εκλογών, βεβαίως. Δεν υπάρχει καμιά άλλη επίσημη πρόταση. Τελειώσα. Κύριε Κυρίτση, καταστρώνεται ένα πρόγραμμα και το σχεδιάζεται με βάση το ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 2014. Σοβαρά δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία των ηγετών της τρικομματικής κυβέρνησης για μεταφορά των δημοτικών εκλογών στο 2015. Αρκετά μεγάλος χρόνος δηλαδή από σήμερα, που πολλά θα αλλάξουν σε αυτόν τον τόπο, όπως αλλάζουν και κάθε μέρα. Και όταν λέω σε αυτόν τον τόπο, ενώ στην Ελλάδα γενικότερα και όχι μόνο στην ΚΟΠ. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η δεύτερη πλευρά έχει να κάνει με το σχεδιασμό των αλλαγών που ζητάει στον Καλλικράτη και η ίδια η Κεντρική Ένωση Δήμων, αλλά και συζητά το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει να κάνει ακόμη και με κατάργηση των δημοτικών κοινοτήτων και με εκλογή παρέδρου στις πρώην δημοτικές κοινότητες, αλλά και σε αλλαγή του τρόπου εκλογής. Οι υποψήφοι δήμαρχοι σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και οι δημοτικοί σύμβουλοι σε νέο ψηφοδέλτιο, επίσης εκλογή δηλαδή ουσιαστικά που σπάει τις κομματικές ή παραταξιακές γραμμές και αναδεικνύει το άτομο και την επιλογή της κοινωνίας απέναντι στο άτομο. Πώς βλέπετε εσείς αυτές τις συζητήσεις ή τις αποφάσεις που υπάρχουν και αν αυτό θα ανατρέψει κάτι στο σχεδιασμό σας. Θα ξεκινήσω από την μεταφορά των εκλογών στο 2015. Άποψή μου είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το οποίο προβλέπει η νομοθεσία είναι νομοθετική για να υποσυνταγματική εκτροπή. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να το σκυλεύσει ή να το διαλύσει και αυτό η κεντρική διοίκηση κατά τις ελπίδες ή το τι εύχεται το κάθε κόμμα που αυτή τη στιγμή αποτελεί την τρικομματική κυβέρνηση. Διέστησή μου επίσης είναι ότι οι βουλευτικές εκλογές θα προηγηθούν των δημοτικών εκλογών. Διέστησή μου. Άρα κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει την επομένη των εκλογών
και ποια από τα σημερινά κόμματα της τριμερούς κυβέρνησης θα ξαναείναι στη Βουλή ή και από ποια θέση θα βρίσκονται. Υπάρχει μία άποψη η οποία κυρίως αποδόθηκε στις προθέσεις ή στις διαθέσεις του κ. Βενιζέλου. Όποιος όμως παρακολουθεί τα λεγόμενα των τριών πολιτικών αρχηγών που συνυπάρχουν στην κυβέρνηση, θα σημείωσε αυτό το οποίο είπε ο κ. Βενιζέλος πριν από λίγες μέρες. Ότι κομβικό σημείο για τα επόμενα χρόνια είναι οι γερμανικές εκλογές του φθινοπόρου και οι ευρωεκλογές και περιφερειακές εκλογές του 2014. Άρα ο κ. Βενιζέλος άρχισε να ξανασκέφτεται όλο αυτό που λέει ή δεν το είπε ποτέ και κάποιοι το έβαζε στο στόμα του. Πληροφόρησή μας μέχρι χθες από το γραφείο του κ. Στυλιανίδη είναι ότι η κυβέρνηση δεν συζητά τέτοιο πράγμα. Μέχρι το Σάββατο, την Παρασκευή. Αλλά έχει πει ο κ. Στυλιανίδης πάντως στο προηγούμενο. Ο κ. Στυλιανίδης στο προηγούμενο διάστημα μίλησε για τροποποιήσεις, του Καλλικράτη. Τροποποιήσεις οι οποίες βρίσκουν σε ορισμένα σημεία σύμφωνα την ΚΕΔΕ και σε άλλα πλήρως διαφωνούσα. Αυτό όμως το οποίο οφείλω να σας πω είναι ότι ο σχεδιασμός ο δικός μας οφείλει να στοχεύει στις εκλογές του Ιούνιου του 2014 ή του Μάη του 2014 και βεβαίως αυτό που είπα ότι η πολιτική δεν είναι κάτι το στατικό. Εάν προκύψουν αλλαγές στον Καλλικράτη, είναι προφανές ότι πράγματα τα οποία έχουμε πει ή έχουμε σημειώσει ή επαναλάβει θα επανακαθοριστούν και θα επαναδιατυπωθούν. Αυτά ως προς τις αλλαγές στον Καλλικράτη. Οι μεγάλες προσδοκίες πολλών να παραμείνουν ή να παρατείνουν τη θητεία τους μέχρι το 2015 είναι και η έκφραση του άγχους τους, γιατί ξέρουν το τι θα ψηφίσει και τι θα αποφασίσει ο λαός το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και οι πολλοί, οι περισσότεροι δήμαρχοι θέλουν να παρατείνουν όσο γίνεται τη θητεία τους, γνωρίζοντας το τι θα εισπράξουν από τους πολίτες. Όσοι το καλλιεργούν και εδώ, προφανώς έχουν αντίληψη του τι θα εισπράξουν και γι' αυτό το καλλιεργούν. Πολιτική εννοώ, όχι δημοσιογράφη. Όμως, κλείνω λέγοντας ότι η παράταση της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής θα είναι ακόμα καταστροφικότερη για το νησί. Ο Θεός να μας βοηθήσει να μην συνεχίσει και υπάρχει και πέραν τον Ιούνιο του 2014 αυτή η Δημοτική Αρχή. Να φωτίσει μάλλον τους πολιτική ηγεσία να μην πάει την παράταση της εκλογής προς τα πίσω. Το αν γίνουν τον Οκτώβριο του 2014, δεν νομίζω ότι τίνω κάπρος είναι το ζουμί του. Κυρία Αυγούλη. Ναι. Έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Χατσικαλίμνιο και μερικά για εσάς, γιατί πιστεύω, δεν ξέρω αν θα κάνουμε δεύτερο γύρο. Ορίστε. Κάντε περισσότερα στον κύριο Χατσικαλίμνιο. Και να απαντάτε επί της ουσίας των ερωτήσεων για να μην χωνοτριβούμε. Λοιπόν, αυτό είναι σύντομες απαντήσεις. Το έχουμε να το, σήμερα να το πούμε, ότι σήμερα απαντούν σύντομα. Λοιπόν, κύριε Κυρίτση, ποια θα είναι η πολιτική σας, να έρθουμε στα εδώ, καθαρά τοπικά, ποια θα είναι η πολιτική σας για τα διαφυγόντα κέρδη από το νησί, όπως είναι εταιρείες που έχουν αλλού έδρα ή όπως είναι μεγάλες ξενοδοχικές μονάδες που δηλώνουν ψευδή στοιχεία όσον αφορά τα τετραγωνικά τους και ο Δήμος κάνει τεράστια έσοδα. Εάν ήταν εδώ εκπρόσωπος και του Δήμου Ηρακλειδών, θα μας έλεγε ότι εκεί είναι πια η επιτομή της διαφυγής. Κοινωνική πολιτική. Βλέπουμε αρκετές κινήσεις από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Τισκό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Και από την άλλη πλευρά, θέλουμε την άποψή σας, θέλω την άποψή σας για τη διάσπαση δυνάμεων. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα, έρχεται το Πάσχα, αυτό συμβαίνει συνέχεια. Μαζεύουν τρόφιμα για τους άπορους, 800 φορείς και σύλλογοι, ο Δήμος, η Εκκλησία και πάει λέγοντας. Αν εσείς έχετε την πρόθεση, όλα αυτά να τα συμμαζέψετε και να ενώσουν τις δυνάμεις αυτοί οι φορείς. Πώς θα το καταφέρετε, αν υπάρχει περίπτωση ή μέσω της κοινοφελού. Πώς θα αποτρέψετε ένα ήδη αρνητικό κλίμα που υπήρχε, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είσαστε ίσως από τους ελάχιστους δημάρχους που ενώ κάνατε ένα έργο, έτσι, σημαντικό ή μέτριο, συμφωνούσαν κάποιοι, διαφωνούσαν, κάνατε ένα έργο και όμως την πρώτη περίοδο πέσατε λόγω της πόλωσης του κόσμου. Πώς, με ποια στρατηγική θα πείσετε τον κόσμο ότι
αφήνετε πίσω στα άσχημα, γιατί έχετε κάνει και αυτοκριτική πάνω σε αυτό και μπαίνετε σε άλλες βάσεις. Και για τον κύριο Χατζικαλίμνιο, εάν κύριε Χατζικαλίμνιο η απόφαση να κατέβετε, να συνεργαστείτε με την παράταξη του κυρίου Κυρίτση, είναι απόφαση της παράταξης σας η προσωπική, δηλαδή συμφωνεί η παράταξη και σε ποιο ποσοστό υπάρχει αυτή η συμφωνία, αν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ερώτηση που αφορά, όχι ότι και τα υπόλοιπα ερωτήματα δεν είναι σημαντικά, αλλά αυτή που η οποία αφορά στα διαφυγόντα κέρδη του Δήμου ή των πρώην Δήμων, δεν μπορώ να μιλήσω για το Δήμο Ρακλειδών και για το Δήμο Δικαιώτη, αν είχαν και ποια διαφυγόντα κέρδη. Εικόνα έχουμε όμως. Όμως θα σας πω το εξής, ότι ένας από τους τρόπους αύξησης των εσόδων του Δήμου είναι η διασφάλιση των εσόδων του, η διασφάλιση. Και η διασφάλιση των εσόδων μεγάλων ποσών προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην. Το μάλλον που πρέπει να διασφαλιστεί είναι τα έσοδα από τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΚΟΠ. Φαντάζομαι ότι ενθυμίστε ότι μια από τις αιτίες που κάποιοι άνθρωποι μπήκαν απέναντί μας, και οφείλω να πω και ένα παράπονο ότι τότε δεν είχαμε την υποστήριξη που θα έπρεπε από τα μέσα ενημέρωσης, αφορά στην αντιστοίχηση των πραγματικών τετραγωνικών των ξενοδοχείων και των εσόδων από αυτά για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Φαντάζομαι θυμάστε. Τότε καταγγέλθηκε ο Δήμος ακόμη και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον Άριο Πάγο για λάθος διαχείριση. Βέβαια δικαιωθήκαμε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Τι είχαμε πει τότε? Το πρώτο που κάναμε στο πρώτο διάστημα ήταν να απαιτήσουμε μέσω της νομικής οδού τα έσοδα από τη ΔΕΗ και από τον ΟΤΕ, οι οποίες πλέον δεν είναι κοινοφελείς επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις εισαγμένες στο χρηματιστήριο και με έσοδα. Δυστυχώς βρήκαμε μπροστά μας από το κράτος πόρτα, φαγάμε πόρτα, παρά το ότι αυτές οι δύο επιχειρήσεις είναι σχεδόν ιδιωτικοποιημένες. Τώρα πλέον ο ΤΕ πλήρως ιδιωτικοποιημένος και η ΔΕΗ οδεύει σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Το δεύτερο που κάναμε και εδώ είναι και μία πρόταση την οποία καταθέσαμε πριν από λίγο καιρό για διαβούλευση για το Διφοδό. Είναι αυτή η πρόταση που έχει επεξεργαστεί η τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων για όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα εκτός ΚΟ και πώς μπορούμε να τις διασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε τα έσοδα. Εκεί πραγματικά υπάρχει μια νομική προετοιμασία από την ΤΕΔ σου, η οποία δυστυχώς. Από την ΤΕΔ. Και το τεύχος υπάρχει, το έχω και στο γραφείο μου. Κάποια στιγμή είπα στους φορείς να κουβεντιάσουν, να το δουν και αυτοί και να το πάρουν στη δημοσιότητα.